θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα εθνικά ζητήματα. Πώς θα βλέπετε, είμαστε, νομίζω ότι είναι ένα παρατεταμένο διάστημα που όλοι νιώθουν ότι βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση, που, την περίοδο που διάγουμε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και είναι δύσκολα γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε τις εκλογές στην Τουρκία που είναι αμφίβολες. Κάνει τα πάντα ο Ερντογάν προκειμένου να αναστρέψει το κλίμα εσωτερικά και έχει διαπιστώσει φυσικά ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ή μη μόνον να εκτρέψει το εσωτερικό ακροατήριο προς τα έξω. Και πού θα μπορούσε να το εκτρέψει? Στη Συρία και στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι ένας χώρος, μια χώρα η οποία είναι σοβαρή, δυνατή και θέλει να δείξει στο εσωτερικό ακροατήριο ότι τα βάζουμε και με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρώπη. Το κάνει αυτό ο Ερντογάν γιατί δεν έχει διέξοδο. Εάν δεν δοθεί διέξοδος στον Ερντογάν από τις μεγάλες δυνάμεις στην περίπτωση που χάσει τις εκλογές, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Όταν δηλαδή όταν κινδυνεύει η ζωή του και η ζωή της οικογένειάς του, να ξέρετε ότι μπορούμε να φτάσουμε και στα άκρα. Μπορεί, για παράδειγμα, κάνοντας χρήση του συντάγματος που του το επιτρέπει, να παρατείνει στο να μην γίνουν εκλογές ή να θεωρήσει ότι μπορεί να κάνει ένα επεισόδιο τοπικό και να το χρησιμοποιήσει και αυτό σαν επιχείρημα για να μην γίνουν οι εκλογές. Όμως ένα επεισόδιο τοπικό, αυτό που λέμε τοπικής φύσεως, ποιος ξέρει και ποιος μπορεί να το ορίσει ότι θα είναι τοπικό και δεν θα μπορεί να είναι να γενικευτεί. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να περιμένουμε από τον Ερντογάν. Ευτυχώς η ελληνική πλευρά έχει τεράστια εμπειρία το παρελθόν στην αντιμετώπιση του Ερντογάν σε αυτά τα θέματα. Το βλέπουμε και ο κύριος Πατακός το παρακολουθεί λόγω της ιδιότητας της προηγούμενης στο λιμενικό. Γίνονται προκλήσεις σε καθημερινή βάση στις θάλασσες και έχουν εκπαιδευτεί ευτυχώς οι άνθρωποι εκεί να αντιμετωπίζουν αυτές τις τεράστιες προκλήσεις που δέχονται, όπως και στον αέρα η αεροπορία, και νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Το άλλο κομμάτι που ήθελα να τονίσω, ότι η Τουρκία δεν θα πάψει ποτέ να έχει τις βλέψεις αυτές. Υπάρχει μια στρατηγική. Πριν λίγο προηγουμένως μιλάγαμε για στρατηγικές στους Δήμους. Η Τουρκία λοιπόν έχει μια στρατηγική βάθους, η οποία τι λέει? Θέλουμε να ανασυστήσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν πρέπει η παρουσία μας να είναι εμφανής στη Λιβύη, το έκανε, να είναι εμφανής στη Σομαλία, να είναι εμφανής σε άλλες χώρες όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράκ, και πρέπει να την κάνουμε και εμφανέστατη και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ανασυστήσουν αυτή την αυτοκρατορία, και πώς θα γίνει αυτό? Αν επεκταθούμε. Εκεί έγινε και το γεγονός ότι διεκδικούν τις θαλάσσιες ζώνες και επ' ευκαιρία φυσικά να υποφεληθούν και από οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα, τον πλούτο που υπάρχει. Δεν θα εφησυχάσουν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμη. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να γίνουμε ένα νέο Ισραήλ. Και θα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να βάζει πάντα βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την Τουρκία. Εκτός και αν αυτή η πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν, και θα πρέπει να την έχουμε υπόψη ότι μας εξυπηρετεί, να παραμείνει στην εξουσία ο Ερντογάν, να συνεχίζει τις προκλήσεις στις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να αντιδράσουν σε αυτά τα οποία κάνει, και δεν αποκλείεται να έχουμε, ας πούμε, ένα Κουρδιστάν, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι το Κουρδιστάν θα ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνει και τα 15 με 20 εκατομμύρια των Τούρκων, δηλαδή μια Τουρκία διαμελισμένη και πιο αδύναμη και όχι με αυτές τις... Τους σκοπούς και τις τάσεις. Πάντως αυτό που λέτε ότι δεν το αποκλείεται μέχρι τις εκλογές της Τουρκίας. Σε καμία περίπτωση. Ένα επεισόδιο, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν το αποκλείεται. Ως ένα μοχλό για εσωτερική κατανάλωση αρχικά, αλλά που θα επηρεάσει ενδεχομένως. Παίζει για τη ζωή του. Αν δεν του δώσουν τη δυνατότητα κάπου να πάει, το ίδιο που έπαθε και ο Καντάφη. Αν ο Καντάφη είχε διαπραγματευτεί να έφευγε από εκεί και να παρέδε την εξουσία, θα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να ζούσε σε κάποια χώρα της Νοτιού Αμερικής, πλουσιοπάροχα κτλ. Αν αντισταθεί, πιστεύετε ότι θα έχει το ίδιο τέλος? Να σκεφτείτε ότι πάνω από το 50% των Τούρκων τον μισεί. Είχα φίλους εγώ που συνυπηρετήσαμε στο ΝΑΤΟ, αξιολογώντα τους αξιωματικούς υπτάμενους που στο ακροβατικό μήνος της Τουρκίας, που όταν τους αναζήτησα σε επίσκεψή μου στην Σμύρνη πριν χρόνια, ήταν φυλακοί. Φυλακοί στους πιο πολλούς. Αξιολογότατους.